Ατζαράκι σένα. Και μοναδικό γιατί δεν θα δώσουμε κάτι εδώ, θα πάει σε ρί. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Θέλεις να χαιρετηθούμε πρεντατορικά. Διονύση. You son of a bitch. Φύγε. Εντάξει, α, ναι. Το έχουμε. Μπράβο σε όλους. Ένας κομικός και ένας σάντουιτς. Τι σημαίνει για σένα η λέξη σάντουιτς? Λοιπόν, έχω δει γενικά που τους κάνεις ερωτήσεις για σάντουιτς και νιώθω πως είναι πολύ ωραίες ερωτήσεις, αλλά δεν έχουν απαντήσεις. Δηλαδή προσπαθώ να σκεφτώ κάτι τώρα δημιουργικό να απαντήσω. Σάντουιτς για μένα είναι αυτό που παίρνεις δύο ψωμιά, βάζεις υλικά μέσα και τα τρως. Έτσι τώρα μια δική μου προσέγγιση. Ακριβώς, περίμενα να το πει κάποιος, δεν μπορούσα άλλες φαντάζομαι μεταφορές. Φαντάζομαι πως θα έχουμε τώρα, εντάξει, στα σχόλια θα γίνει χαμός από κάτω από αυτή την controversial άποψη, αλλά αυτό είχα να καταθέσω, νομίζω, για πρώτη ερώτηση. Καλά, δεν τα πήγα. Έπρεπε κάποιος να τα πει. Έξω τα εγώ. Δούδια. Έχεις κάποια ανάμνηση από Διονύση Ατζαράκη μικρό σε ηλικία να τρώει σάντουιτς στο σχολείο? Υπήρχε και υπάρχει ακόμα. Μήπως να τα ξαναεπισκεφθώ. Μία πιτσαρία που έχουμε εκεί κοντά στο σπίτι. Πίτσες, σάντουιτς, κρέπες και τέτοια. Και κάνει κάτι σάντουιτς με το ψωμί σε ξυλόφουρνο μέσα. Πάρα πολύ ωραίο. Οπότε οτιδήποτε. Ήταν κάτι τόσα, ρε παιδί μου, δηλαδή πιο μεγάλα από το μικρό Διονύση, ξέρω εγώ. Αλλά θυμάμαι, περνούσα πολύ ωραία. Πρέπει να τους επισκεφθώ μια μέρα πάλι. Αυτό μου ήρθε. Τι δεν θα ήθελες να δεις ποτέ μέσα σε ένα σάντουιτς? Είμαι πάρα πολύ παράξενος με το φαγητό. Κάναμε μια συζήτηση πριν και του είπα, μου λέει τι δεν τρως, έτσι από ευγένεια. Και του είπα περίπου 480 συστατικά που δεν τρώω. Είπες μόνο τρία, μην είσαι υπερβολικός. Κρεμμύδι δεν μ' αρέσει μέσα στο σάντουιτς. Μανιτάρια δεν μ' αρέσουν. Πιπεριές δεν μ' αρέσουν. Τουρσιά δεν μ' αρέσουν. Τώρα είναι και άλλα πράγματα, απλώς αυτά μου έρχονται σαν πολύ mainstream. Δηλαδή με ρώτησες πριν κάτι για αγκινάρες. Ναι, αγκινάρα. Δεν θα ήθελα αγκινάρα ούτε στο σάντουιτς ούτε πουθενά, αν με ρωτάς. Αν ήταν στο χέρι μου δηλαδή. Οπότε ναι, είμαι λίγο παράξενος. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου υπερήρωας? Κοίτα, από μικρός. Είχα ένα κόλμα με το Σούπερμαν, οπότε ενώ βλέπω ότι ο Batman είναι πιο layered και μετά με τις ταινίες Marvel αλλάξαν τα γούστα, θα μείνω στο Σούπερμαν. Ποιον από τους δύο θα σκότωνες για να μπορούσες να φας ό,τι θέλεις, όποια ώρα της ημέρας, χωρίς θερμίδες? Το Batman, γιατί το Σούπερμαν δεν μπορώ να τον σκοτώσω, οπότε το πάω ρεαλιστικά, κατάλαβες. Εσύ τώρα μου λες ποιον θα στερούμουν, ποιον στον αγαπημένο μου. Γενικά, θα ήταν πολύ ωραία φάση να μπορούσαμε να τρώμε χωρίς θερμίδες. Οπότε. Άξιζε να πεθάνει ο Σούπερμαν για αυτό. Whatever it takes. Έχει πεθάνει 5-6 φορές τα κόμιξ. Και ανασταίνονται κιόλας αυτοί μετά. Οπότε δεν θα είχα και τύψεις. Γιατί κάποια στιγμή θα τον φέρνανε πίσω πάλι. Ή σούπερ ήρωα τέτοιοι είναι αυτοί. Τι σάντουιτς θα ήταν ο Πάρης Ρούπος? Κλασική ερώτηση είναι αυτή με τον Πάρη Ρούπο. Γιατί θα πρέπει να έχω προετοιμάσει μια απάντηση. Κοίτα, ο Πάρης Ρούπος θα ήταν, νιώθω, κάτι έτσι λιγδιάρικο. Λέγαμε πριν για θερμίδες, κάτι πολύ παχυντικό που το τρως και φράζουν οι αρτηρίες. Αμέσως, ξέρω, θα και κάπως να καταλήγει σε κάποιο λογοπαίγνιο, θα έπρεπε αυτό, γιατί είναι Πάρης Ρούπος, ξέρω εγώ, να το τρώει με έτσι, απόλαυση λίγδα, απόλαυση όμως κιόλας, και να του πεις γιατί το τρως ρε Πάρη αυτό, είναι ανθυγιεινό, και να σου πει, ξέρω εγώ, κυλίτσα να υπάρχει, να σου κάνει ένα τέτοιο λογοπαίγνιο Πάρης Ρούπος, να προμοτάρει και την παράστασή του, κάτι τέτοιο. Αλλά με απόλαυση μέσα. Τον κράζουμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι είναι με πολύ αγάπη τον κράζουμε. Με πολύ αγάπη, το διευκρινίζω κάθε φορά. Και εγώ επίσης. Πρέπει να φτιάξεις ένα σάντουιτς. Είναι πολύ σημαντικό να είναι καλό αυτό το σάντουιτς. Δεν μπορείς εκείνη τη μέρα γιατί έχεις μια δουλειά και πρέπει να εμπιστευτείς έναν άλλο κωμικό να το φτιάξει. Δεν είμαι εγώ σε αυτό το δίλημα. Α. Είναι ο Θωμάς Ζάμπρας. Ναι. Ο Κωνσταντίνος Μπούρας Μπαϊμάκος. Νιώθει δεν έχει άλλον και τον ψάχνει τώρα. Ακριβώς. Θα είναι ο Ζάμπρας. Ο Ζάμπρας είναι πάρα πολύ μερακλής με μαγειρική και τέτοια. Είναι, το ζει πάρα πολύ. Του αρέσει, λατρεύει το φαγητό γενικά. Το κάνει ιεροτελεστία. Οπότε δίνει πόνο. Και κάποιες φορές που μου έχει μαγειρέψει πραγματάκια, ξέρω εγώ, ή τέλος πάντων περίσσεψε φαΐ και μου έδωσε πιο ρεαλιστικά. Είναι πολύ ωραίο πάντα. Ζάμπρας. Στηρίζω και εγώ την άποψή σου. Έλαβα πολύ σοβαρά υπόψη τη λίστα του Σίντλερ εδώ που σου έχω δώσει εγώ. Ακριβώς, που είχε μόνο τρία υλικά, μην κοροϊδευόμαστε, και κάποια άλλα υπόλοιπα που συνδυάζονται με τα πρώτα, και θα σου φτιάξω κάτι εξαιρετικό. Ανυπομονώ, γι' αυτό ήρθα και μη σου πω ότι και γι' αυτό ζω. Θα το πω. Το είπα τώρα, πάει υπόθεση. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ήρθε ο Διονύσης, έχω να το δω πολύ καιρό και έχω χαρεί. Μιλήσαμε στο τηλέφωνο, μου είπε τι τρώει, τι δεν τρώει. Δεν είναι τόσο πολλά και υπερβολικά αυτά που ισχυρίζεται ότι τον ενοχλούν. Θα του φτιάξω μια ωραία συνταγή έτσι όπως την έχω στο μυαλό μου, που θα είναι healthy, αλλά δεν θα είναι κιόλας, αλλά θα είναι. Είδατε τι έκανα εκεί. Θα ξεκινήσω σοτάροντας λίγο σπανάκι, ανάβω το μάτι και
και ρίχνω ελαιόλαδο κριτίδα. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, βιολογικό με λεμόνι και άρωμα λεμονιού που θα ταιριάζει πάρα πολύ στο σπανάκι που θα σοτάρω. Σπανάκι από το φρεσκούλι, πλυμμένο σχολαστικά 3 φορές από το χωράφι στο ράφι κατευθείαν σε μία μέρα. Θα του κάνω ένα απαλό σοτάρισμα και μετά θα δείτε. Αλλά τυχαίων από τις αλικές Μεσολογγίου πασπαλίζω ελαφρά από πάνω. Γρήγορο σοτάρισμα, δυνατή φωτιά για πολύ λίγο να κρατήσει το χρώμα του και το βάζω κατευθείαν στο μπλεντεράκι. Τι θέλουμε τώρα, ένα λεμόνι, ένα μαχαίρι. Με το σοταρισμένο σπανάκι θα φτιάξω κάτι σαν πέστο, οπότε όπως είναι μέσα στο μπλεντεράκι θα του προσθέσω ξύσμα και χυμό λεμονιού. Βρήκα μια πολύ ωραία γραβιέρα light από την Άξο, οπότε θα προσθέσω λίγη στο μείγμα. Θα είναι κάτι σαν πέστο, αλλά αντί για βασιλικό θα έχει σπανάκι, αντί για παρμεζάνι πεκορίνο θα έχει γραβιέρα Νάξου light και αντί για κουκουνάρι τι θα έχει, ψημένα κάσιους που έχω εδώ στο χέρι μου και θα ρίξω ένα-ένα. Και τι άλλο θέλει, λίγο πιπεράκι, ανάμεικτο πιπέρι σε μήλο από την εταιρεία Μπαχαρικών Ήλιος. Θα ξεκινήσω με ένα... Όχι, δέθηκε κόμπο, όχι, το χειρότερό μου. Θα ξεκινήσω με ένα παλό βζιν-βζιν και στην πορεία θα προσθέσω ελαιόλαδο. Ω, μα και ικανοποίηση. Θα προσθέσω λίγο ακόμα ελαιόλαδο βιολογικό με λεμόνι. Κανονικά πρέπει να έχω ένα μπλεντεράκι που καθώς χτυπάς, ρίχνεις. Αλλά τώρα δεν μπορώ, οπότε σταματάω, ρίχνω. Τι smooth αποτέλεσμα. Τι απαλότητα, τι λία υφή, τι γεύση. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα, θα δοκιμάσω τώρα. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος με αυτό το πράγμα. Ούτε αλάτι, τίποτα, τελείωσε, αυτό είναι, πάμε. Επόμενο βήμα, ξαναβάζω το τηγάνι γιατί θέλω να τα κάνω όλα σε ένα τηγάνι. Μισό λεπτό να μαζέψω. Τι κρύφτηκε για τη φάση. Ξανανάβει, ζεσταίνεται. Και εδώ θα ξεροψήσω μπέικον γαλοπούλας από τον Ιφαντή. Πλούσια καπνιστή γεύση, 4% λιπαρά, οπότε θα είναι και νόστιμο και πιο υγιεινό. Μέχρι να γίνει το μπέικον θα ξεφλουδίσω μια γλύκο πατάτα, πορτοκαλί και θα την κόψω πολύ πολύ λεπτές φετούλες. Στο ίδιο τηγάνι χωρίς καθόλου λάδι, μικρές φετούλες γλύκο πατάτας να πάρουν χρώμα από όλες τις πλευρές, δηλαδή και από τις δύο. Χαλαρή ομελετήτσα με ολόκληρη αυγά και ασπράδια, ειδικά για τον ατζαράκι. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο από την Κριτίδα στο τηγάνι. Αλάτι και λίγο πιπέρι. Θα χρησιμοποιήσω το μείγμα των αυγών για να φτιάξω δύο ομελέτες. Αυτή είναι η πρώτη. Λίγη έξτρα γραβιέρα light και θα βάλω ως γέμιση και λίγο cottage. Και λίγη ταμπάσκο σιράτσα από πάνω με την ωραία γεύση και τη σκορδάτη επίγευση. Προσεκτική αναδίπλωση που δεν θα πετύχει αλλά δεν με νοιάζει. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Είμαι αρκετά ικανοποιημένος. Βασικά δεν είμαι και τόσο ικανοποιημένος. Βασικά δεν χρειάζεται κάθε φορά να είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Μπορούμε απλά να είμαστε ικανοποιημένοι ή και να μην είμαστε. Έτοιμη ομελέτα. Απαλό σκούπισμα. Επαναλαμβάνουμε. Ελαιόλαδο. Μείγμα αυγών. Ό,τι έχει μείνει. Η δεύτερη ομελέτα έσπασε το τύλιγμα, δεν μας πειράζει καθόλου, πάλι νόστιμη θα είναι, οπότε τη βγάζω δίπλα στην πρώτη και θα τις χρησιμοποιήσω ως γέμιση. Στο σημερινό σάντουιτς έχω επιλέξει μια πολύ σπορή μπαγκέτα, πάρα πολύ αφράτη και λαχταριστή, θα την κόψω στη μέση και θα ξεκινήσω τη συναρμολόγηση. Θα ξεκινήσω μια ωραία στρώση πέστο σπανακιού με κάσιους. Θα ραντίσω με λίγη λευκή κρέμα βαλσαμικού, καλαμάτα Παπαδημητρίου. Λίγο σκόρδο από την εταιρεία Μπαχαρικών Ήλιος, το οποίο θα πρέπει να έχω βάλει μέσα στο πέστο, αλλά το ξέχασα, δεν πειράζει, θα το πασπαλίσω από πάνω, έξτρα γεύση.
Γλύκο πατάτες με το χέρι. Και μία στη γωνία. Και μία εδώ γιατί δεν χώραγε. Πάει πάρα πολύ καλά αυτό. Είμαι ικανοποιημένος. Full. Οπότε θα βάλω τη μία ομελέτα κατευθείαν. Είμαι τόσο πολύ ικανοποιημένος που η ομελέτα δεν χώρεσε και θα με πιάσει ο ψυχαναγκασμός. Οπότε θα κάνω αυτό. Και τώρα έχει ομελέτα παντού. Εξαιρετική καπνιστή γαλοπούλα Φουαντρέ από τον Ιφαντή. Ίσως το αγαπημένο μου αλλαντικό της εταιρείας. Ίσως δίνει μάχη με πολλά άλλα. Δεν θέλει δύο ωραίες στρούμπουλες φετούλες? Φυσικά και θέλει. Μία, δύο. Δεν θέλει και λίγο μπέικον γαλοπούλας? Φυσικά και θέλει. Τρεις. Ξέρεις τι, θα βάλω άλλη μία γιατί αυτό είναι το καλό το σάντουιτς πάντα το πρώτο. Τέσσερις. Έλα μωρέ, θα τα σπρώξω όλα μέσα με το πιρούνι, δεν παθαίνει τίποτα. Μια σαντουιτσάρα. Είμαι έτοιμος να φτιάξω το δεύτερο σάντουιτς που θα είναι ακόμα πιο υγιεινό και ακόμα πιο νόστιμο το πρώτο. Όχι, θα είναι ακριβώς το ίδιο. Πολύ καλύτερο κλείσιμο. Τα έκλεισα όσο καλύτερα γινόταν και ήταν πάρα πολύ δύσκολο γιατί ξεχυλίζουν από γεύσεις και υλικά. Είναι πανέτοιμα, πάω να φέρω ένα πράσινο δίσκο κοπής και σερβίρω. Έχουμε εδώ τα αποκαλυπτήρια. Ρίγη συγκίνησης διαπερνούν το έκπληκτο κορμί μου. Σκέφτηκα να ονομαστεί Healthy Κασκαρίκα. Okay. Το οποίο δεν είμαι ακόμα σίγουρος. Όταν βγει το επεισόδιο θα έχει κάποιο τίτλο, δεν ξέρουμε αν θα είναι αυτός. Να είναι, εγώ το ψηφίζω γιατί έχει την κασκαρίκα μέσα που είναι πολύ ατζαράκης. Έχει και το healthy όμως που εγώ είμαι full μίζερος με το φαγητό και τα λίγο τα ψηρίζω αυτά, οπότε είναι αρκετά ατζαρακικό. Ξύπνα, ήρθε η ώρα να πας σχολείο. Πάμε! Πάμε, τρώμε. Δεν θα ρωτήσεις εμένα. Ναι. Ναι, πολύ ωραίο. Καρίσει φοβερός. Θέλω τη συνταγή να το κάνω και σπίτι μου. Mm-hmm. Να προσλάβω έναν σεφ, γιατί δεν θα μπορώ εγώ, και να το κάνω. Θα δεις το βίντεο. Σωστά, λέει τις συνταγές εκεί. Ακριβώς. Δεν το σκέφτει κανένα. Σωστά. Σα προτάρεις. Τέλεια. Ένα έχω να πω. Ναι. Τζάμπα σκοτώσαμε το Σούπερμαν, γιατί αν μπορούσαμε να φάμε κάτι τόσο απολαυστικό έτσι. Πώς τα δέσες όλα. Ναι. Δηλαδή εδώ πέρα πόσοι writers είχαν σκύψει πάνω από αυτό το επεισόδιο. Ακριβώς. It's all connected και μπράβο σου. Μπορεί να ξαναρχίσει να χτυπάει η καρδιά του. Δηλαδή τζάμπα. Τώρα θα έχουμε τον επόμενο παλμό. Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο. Δεν περίμενα τίποτα λιγότερο. Με έκανες περήφανο για άλλη μια φορά. Οι προσδοκίες ήταν εδώ. Το σάντουιτς εδώ κάπου. Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος και ικανοποιημένος. Έχουμε φάει εμείς και μαζί κάμποσες φορές. Όχι αρκετές. Όχι αρκετές. Όχι όσες θα ήθελα. Και όχι αρκετές με μαγείρεμα δικό μου. Αυτό by Foodoolies. Ναι. Έχουμε πάει τριγύρω. Θέλω ένα by Foodoolies, σωστό. Θα κάνουμε ένα ωραίο. Ωραία. Να ρίξουμε και το Θωμά που έχουμε εδώ καιρό. Να γίνει χαμούλης. Θα κάνουμε γλέντι. Τρικούβερτο ήθελα να πω, αλλά όταν το σκεφτόμουν, λέω τι λέξη είναι αυτή, εντάξει. Εντάξει. Είμαι και μεγάλος άνθρωπος, ξέρεις. Τώρα από μια ηλικία και μετά καταλαβαίνεις πως είναι αυτά. Θα κάνουμε χαμούλη by Foodoolie. Είδες ό,τι και καλά. Να πράγματα μπορούν να κοπούνε. Για πες. Είσαι στο ταξί. Είμαι στο ταξί. Πολύ πετυχημένη σεζόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω δει πολλά επεισόδια μαζί με τον φίλο μου τον Πάρη Ρούπο που τα έχει δει όλα. Ο οποίος Πάρης Ρούπος έχει δει πιο πολλά ταξί από τη μάνα μου και μου στέλνει 5 ώρα το πρωί screen στο. Ξέρω εγώ, βλέπω το τάδε τώρα. Δεν ξέρω γιατί και πώς βρίσκει το κουράγιο. Ευχαριστούμε για τη στήριξη. Έχει δει όλα τα βίντεο όλων, ναι, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βεβαίως. Αλλά δεν ξεφεύγει τίποτα από το άγρυπνο βλέμμα. Δεν ξεφεύγει τίποτα από το άγρυπνο βλέμμα του. Ναι, είναι στο Open κάθε Σαββατοκύριακο στι. Πώς ενημερωμένος παρουσιαστής είμαι, 3 παρατέταρτο θέλω να πω. Αν κάνω λάθος εδώ, με διορθώνεις με μοντάζ από κάτω, νομίζω δεν έκανα. Κάνεις τα κλασικά βιντεάκια του 1 εκατομμυρίου views και λίγα το καθένα λες, και λίγα λέω. Γιατί... Μήπως να έρθεις σε κάνα βίντεο, Ηλία, νιώθω εγώ τώρα πως λες. Ήρθα εγώ εδώ στα δικά σου, μήπως να έρθεις και στα δικά μου να κάνουμε καμιά ομορφιά. Καλά, έχω έρθει με πολύ μεγάλη μου χαρά σε 2 βίντεο, ναι. Όπου στο ένα το ξέρει όλος ο κόσμος γιατί το έχουν δει πάρα πολύ και στο άλλο δεν το ξέρει σχεδόν κανένας, αλλά δεν πειράζει. Μιλάμε για το ζόμπι. Ναι, ότι είναι αυτό το undercover. Ναι, ενώ το ευχαριστιέμαι πάρα πολύ, ρε παιδί μου. Έχει κάνει στο Undead ένα ζόμπι. Τον φέραμε τύπου στο λουτράκι που είχαμε γύρισμα, οδηγούσε μία ώρα να πάει. Τον βάφαμε 2 ώρες. Η καλύτερη εμπειρία της ζωής μου. Δεν είπε μία ατάκα. Τον κρατήσαμε εκεί άλλες 10 ώρες. Μα ευχαριστούμε. Αυτό, μόνο που δεν τον ζόμπι... δίδραμε, μόνο που δεν τον φτύσαμε στη μούρη. Δεν λένε ατάκες τα ζόμπι. Θα έπρεπε για σένα.
Ενώ έχεις κάνει λοιπόν, θα έπρεπε. Ναι. Κάτι λίγο να εκμεταλλευτούμε τα ταλέντα σου. Όχι, όχι, είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Θα σου έρθει πρόταση σύντομα. Θα σου έρθει επίσημο mail. Zombie sequel. Μπορεί, δεν θέλω ακόμα να δώσουμε κάποιο spoiler, αλλά να ξέρετε πως το έβαλα ήδη εγώ εδώ στο μυαλό μου. Αν δεν δείτε βίντεο με τον Ηλία, είναι γιατί δεν δέχτηκε. Οπότε, αυτό κράξτε τον στα σχόλια και unfollow. Μπορώ σε ένα βίντεο να είμαι όμως ο πανέμορφος μπάσταρδος. Είσαι ούτως ή άλλως. Γεννήθηκες έτσι, δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό. Και εσύ. You son of a bitch! Ωραία, μπορούμε να το φάμε όλο τώρα. Τώρα το τσακίσουμε. Δεν θα ήταν φοβερό τελευταίο πλάνο να είναι το χέρι μου κομμένο, αυτό που κάναμε έτσι, που είναι το χέρι του Ντίλον που έχει πέσει κάτω με το σάντουιτς όπως ήταν στο Predator και φεύγει. Θα πολύ μου άρεσε εκείνο το πλάνο. Δεν έχουμε budget ρε παιδιά, γιατί δεν το κάνετε. Ναι, αλλά κοίτα τι άλλο έχουμε, αυτό. Μπορούμε να το πάρουμε έτσι πάνω μας, λες. Θέλεις να κάνουμε ένα για κλείσιμο κάπως με τα σάντουιτς έτσι, πως όχι, δεν είναι, τύπου σαν το κατάλαβες τι λέω τώρα. Τύπου να μπερδέψουμε μια ιδέα εδώ, ναι. Αλλά μέχρι να φτάσει εδώ, λες, τι πάω να προτείνω τώρα, ας φάμε καλύτερα. Ας φάμε καλύτερα. Είναι πάρα πολύ ωραίο, θα το ξαναπώ.